Εδώ είμαστε, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, πάμε στο δεύτερο μέρος της συνεργασίας μας με τους συναδέλφους μας από το περιοδικό Unfollow. Να καλωσορίσουμε μέσα στο Skype και να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αυγουστίνο Ζενάκο, που είναι δημοσιογράφος του περιοδικού, και την Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, επίσης δημοσιογράφο. Οι δύο συνάδελφοι συνεργάστηκαν σε ένα κοινό ρεπορτάζ. Καλωσορίσετε, τι κάνετε? Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που λέμε επιτακτική ανάγκη αλλαγής της μορφής κομμάτων, αλλά μέσα σε όλα αυτά οι φράξιες. Γιατί η φράξια δεν είναι μια ιταλική υπόθεση, ούτε μια κομμουνιστική υπόθεση. Είναι μια υπόθεση της πολιτικής. Και έτσι λοιπόν εσείς επιχειρείτε να προσεγγίσετε τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε δύο μέρη, σε αυτό των Σαμαρικών και των Καραμανλικών. Σε βασικές γραμμές. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο σε όλο αυτό. Καταρχάς, γιατί το κάνετε αυτό, πώς σας ήρθε η σκέψη? Η απάντηση είναι σχεδόν αυτόματη, διότι είτε το πίστευε κανείς είτε όχι, πριν από μερικά χρόνια η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά κυβερνάει τη χώρα. Αυτό πριν από κάποια χρόνια δεν θα ήταν τόσο, αν το έλεγε κανείς, ίσως να μην το πιστεύαμε, αλλά συμβαίνει. Να σας πω κάτι όμως, κυρία Πολύζου, ίσως σχετίζεται και με το θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, γιατί ακούσαμε λίγο τη συζήτησή σας περί αντιρατσιστικού ακριβώς. Σχετίζεται λίγο και με αυτό. Έχουμε τώρα αυτές τις διαφορετικές προτάσεις νόμου σχετικά με τον αντιρατσισμό, τις καταδίκες της Χρυσής Αυγής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, την επιστολή του Πρωθυπουργού στον κύριο Βαλαωρίτη με αυτόν τον τόσο θερμόφιλικό ενικό, τον οποίο τουλάχιστον εγώ δεν θα αποτολμούσα σε έναν παγκοσμίου φήμης ποιητή 92 χρονών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία, όσο και αν προσπαθεί να προσδιοριστεί με κάποιο τρόπο ως κεντροδεξιά, προκειμένου να τραβήξει και κάποια στελέχη του πρώην κέντρου από το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κανείς είναι ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, το κέντρο έχει καταποντιστεί. ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ δεν υπάρχουν. Την εκλογική στήριξη κάπου θα πρέπει να την αναζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Και όλα τα σημάδια πέραν των δηλώσεών της, το τονίζουμε, πέραν των δηλώσεών της, τα ουσιαστικά σημάδια δείχνουν ότι θα την αναζητήσει είτε στη δεξαμενή της Χρυσής Αυγής, είτε και ευθύτερα στη συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι πολύ τολμηρό που λέτε και ολίγο τρομακτικό. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην περίπτωση της άρσης ασυλίας, για παράδειγμα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Πέτρου Τατσόπουλου, από το σύνολο των 73 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο υπερψήφισε την άρση της ασυλίας του, οι 50 βουλευτές ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Κατά πρόταση της Χρυσής Αυγής. Ενώ την άρση του βουλευτή Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, ο κ. Κεφαλογιάννης, που ψηφίζει την άρση ασυλίας του κ. Τατσόπουλου, δεν την ψηφίζει. Θέλω να πω, αυτά είναι κλεισίματα ματιού, αυτά είναι φλερτ, έντονα, μην τα παραβλέπουμε, έτσι. Καλά, δεν είχαμε ποτέ καμιά αμφιβολία ότι δεν υπήρχαν άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς, εννοώ στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, έτσι, όχι ειδικά στην παρούσα κατάσταση. Έτσι και ότι είναι. Πολλές φορές δεν λειτουργούσε το ένα ως παρακρατικό χέρι του άλλου και ήταν άπαλοι. Τώρα, όμως, αυτό μας φέρνει ακριβώς στο ρεπορτάζ μας και γιατί αποφασίζουμε να το κάνουμε. Διότι για τους Καραμανλικούς, και πρέπει να τονίσουμε λίγο τι σημαίνει Καραμανλικός. Καραμανλικός δεν σημαίνει άνθρωπος του Κώστα Καραμανλή. Καραμανλική είναι με έναν τρόπο, όπως μας λένε όλοι οι άνθρωποι με πείρα στη Νέα Δημοκρατία εδώ και δεκαετίες. Καραμανλική είναι η κομματική πανίδα, όπως μας τους αποκάλεσαν. Δηλαδή, ο κόσμος εκείνος της βάσης που θεωρεί ότι η ψυχή της παράταξης είναι μία κεντροδεξιά με συντηρητικές αξίες. Βέβαια, χωρίς όμως ακραίες θέσεις. Χωρίς ακραίες θέσεις ακριβώς, και θεματοφύλακας τρόπων τεινά μιας αστικής δημοκρατίας που αυτή την φαντάζονται, μια ελίτ φαντάζονται, η οποία περιφρουρεί την αστική δημοκρατία. Αυτή είναι η σύλληψή τους για το κόμμα. Όταν λοιπόν αυτή η ιστορική σχέση, την οποία αναφέρατε προηγουμένως, μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς, επαναφέρεται από το σύστημα Σαμαρά σε τόσο κομβική θέση
στη συγκεκριμένη στη σημερινή πολιτική κατάσταση. Αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, το κάνει να ανατριχιάζει. Μπορεί να έχουν ανακοχή αυτή τη στιγμή, αλλά δεν τους αρέσει καθόλου. Είναι όπως μας είπαν κάποια στιγμή έτσι, πρόσωπα από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας με τα οποία μιλήσαμε, ότι θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τη Νέα Δημοκρατία σταλινικό κόμμα, με την έννοια ότι δεν αμφισβητούν τον αρχηγό, δεν πηγαίνουν κόντρα στον αρχηγό. Ένα από τα ζητήματα, ωστόσο, που μας έθεσαν ως φλέγον για τις ισορροπίες εντός του κόμματος, είναι, για παράδειγμα, το ζήτημα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων. Ότι μόνο σε κάτι τόσο ακραίο και φλέγον για τους ίδιους, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτοί οι βουλευτές πρέπει να επιστρέψουν στα χωριά τους. Βεβαίως, στους ψηφοφόρους τους. Κάπου δίνουν λόγο. Ναι, όμως υπάρχει ένα θέμα τώρα, βέβαια. Επειδή εκτός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, άστε θα το κουβεντιάσουμε σε μια μεγάλη πιθανόν δημοσιογραφική παρέα το ρόλο του και κατά πόσο κάποιος είναι αθνάρχης και τον προσδιορίζει, αλλά ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας πρωθυπουργός που ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί με το πώς οδήγησε τη χώρα, σε ποια οικονομικά δεδομένα και ποιες επιλογές έκανε σε μια σειρά θεμάτων. Παράλληλα όμως, ο Κώστας ο Καραμαλής είναι, εγώ, εσείς, η παρέα, ήταν ένα πρόσωπο πολύ φιλικό, είχε ωραίες ατάκες, είχε το χάρισμα της επικοινωνίας, είχε το χάρισμα του πλουραλισμού στις ομάδες, τους διάφοροι βγαίνανε επί Νέας Δημοκρατίας και λέγαν διάφορα χωρίς να έχουν συνέπειες ως προς την παρουσία του στο κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια άλλη προσωπικότητα, είναι μια προσωπικότητα πολύ πιο συντηρητική. Ναι, της ομάδας του δόγματος σοκ μες στο κόμμα, δηλαδή όποιος δεν είναι μαζί μας είναι απέναντί μας, είναι άλλη φιλοσοφία. Από τις δύο ομάδες υπάρχουν προβλέψεις, πιθανότητες, προσεγγίσεις αναλυτικές ως προς το ποια θα επικρατήσει, γιατί φαίνεται ότι ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής δεν έχει καμία επιθυμία να επανέλθει στο ενεργό πολιτικό βίο. Μάλλον βαριέται. Πρώτα απ' όλα, να πούμε κάτι. Ενδεχομένως σωστά αυτά που είπατε για τον κύριο Καραμαλή προσωπικά. Ναι, είχε ένα φιλικό. Ήταν ο μέσος Έλληνας, παχουλός, οικογένεια. Έτσι φαινότανε. Ναι. Αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε για τη Νέα Δημοκρατία τι σημαίνει το όνομα Καραμαλής. Το όνομα έχει ένα συμβολισμό. Έχετε δίκιο. Και αυτός ο συμβολισμός είναι κάτι το οποίο ακόμη υπάρχει ως προσδοκία στη βάση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ εμείς είναι ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πρόκειται να κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν του το επιτρέπει το όνομά του, θεωρεί. Αυτό το οποίο κάνει όμως είναι ότι συναντά συνέχεια κόσμο, επιδεικνύει μια άνευ προηγουμένου κινητικότητα και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι ανησυχεί για την πορεία της χώρας. Επομένως, λέτε να θέλει να. Είναι πολύ πιθανό να θέλει να παίξει ρόλο στη θέση ενός ανθρώπου που θα ηγηθεί εκ νέου στην Νέα Δημοκρατία ή με μια πρόταση στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και με ένα νέο ρόλο στο κόμμα. Αυτό που τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες και από το δικό μας το ρεπορτάζ προκύπτει είναι ότι ο ίδιος το σενάριο που μελετά μάλλον περισσότερο από την επιστροφή, έτσι, με νεφελώδη τρόπο την επιστροφή του στα πράγματα, είναι την επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μην βγει στο ΣΥΡΙΖΑ η διακυβέρνηση και να επιστρέψει τότε ο Κώστας Καραμαλής, με συγχωρείτε, ως πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, εθνικής σωτηρίας. Αυτό θεωρεί ο ίδιος ότι οφείλει στο όνομά του, στο όνομα της οικογένειάς του. Είναι μια έξυπνη σκέψη αυτή στο να ποντάρει στο χαμένο κέντρο. Κάτι που στοχεύει η Δημάρ, νομίζω, υπεραισιόδοξα, γιατί λένε ότι οι δημοσκοπήσεις της GPO δείχνουν ένα μεγάλο κενό και αυτό το κενό μόνο η Δημάρ μπορεί να το καλύψει. Τον χώρο του λεγόμενου κέντρου καταραίει το Πασόκ, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνιστά ισχυρό αυτοδύναμο πλειοψηφικό ρεύμα. Ως εκ τούτου και ο πολίτης που έχει και μια συντηρητικότητα και έχει ανησυχήσει για το τι θα συμβεί, θέλει να ξέρει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι εκεί με έναν υπουργό να κάνει 10 πράγματα. Τώρα, αυτό μπορεί να το κάνει ο κύριος Καραμαλής. Θα ξαναβρει τις παλιές του συμμαχίες ή έχει και κρυφά χαρτιά? Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε στο τι κάνει ο κύριος Καραμαλής, θα ήθελα να εξηγήσουμε και το λόγο για τον οποίο οδηγηθήκαμε σε αυτό το ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, έχουμε και την επικαιρότητα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ναι, στο τέλος
Ιουνίου ένα συνέδριο παροδία, όπως και πάλι μας είπαν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε, όπου στην ουσία καμία δημοκρατική διαδικασία εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν προβλέπεται να τηρηθεί, οι αποφάσεις είναι προηλμένες. Πηγαίνουν λοιπόν, κατεβαίνουν σε ένα συνέδριο τριών ημερών με προηλμένες αποφάσεις. Ο λόγος όμως τώρα για τον οποίο οδηγηθήκαμε να κάνουμε... Άρα το... θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν να βγει στη δημοσιότητα και η Καραμανλική εισαγωγικά, ας ορίσουμε σε ομάδα, το ζήτημα το εσωκομματικό, να αρχίσει να συζητείτε και στην κοινωνία. Θα επιδιώξουν να το κάνουν, θέλω να πω, προφανώς. Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί δεν ήρθαν αυτοί σε εμάς. Εμείς αναζητήσαμε τη συνέχεια ενός... Ναι, όχι, λέω πώς ψυχολογείται μέσα από όλη αυτή την εμπειρία της συνομιλίας ότι σκοπεύουν να δράσουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όταν είσαι πολιτικός στέλεχος, κάνεις και μια στρατηγική παρουσίας. Εάν θες να δείξεις την ανεπάρκεια ενός πολιτικού συνεδρίου του χώρου σου. Ναι, δεν είναι βέβαιη. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι βέβαιοι πως θέλουν να αντιδράσουν. Συγκεκριμένα, ένα στέλεχος με το οποίο μιλούσαμε μας λέει, εδώ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν 20 κείμενα να συζητάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αν κυκλοφορήσουμε ένα κείμενο στη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν θα ασχοληθεί με το τι λέει. Όλοι θα ασχολούνται με το ποιος είναι από πίσω. Είναι τώρα, είναι ο Καραμανλής. Είναι άλλη κουλτούρα του κόμματος εντελώς της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, ότι αναρωτιούνται πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν απέναντι στο σύστημα Σαμαρά. Αυτό είναι βέβαιο, διότι το σύστημα Σαμαρά είναι ένα πολύ κλειστό πράγμα. Κυβερνάει με τους δικούς του ανθρώπους. Είχαμε όλες τις ιστορίες πάλι με τους διορισμούς Μεσίνιων. Τα παρακολουθήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Κλειστό και εκδικητικό, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω σε αυτό. Λένε ότι είναι ένα εκδικητικό περιβάλλον, το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Ότι θέλουν να αντιδράσουν είναι βέβαιο. Το πώς θα το κάνουν και τι θα τους φέρει στο σημείο της ρήξης, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Οι ίδιοι λένε, όπως είπε η Μαρινίκη προηγουμένως, ότι μία τέτοια υπόθεση μπορεί να είναι η υπόθεση των αγροτεμαχίων και μάλιστα μας επισημάνανε ότι αναρωτιούνται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το σηκώνει αυτό. Υποθέτουν οι ίδιοι ότι είναι μάλλον γιατί δεν πατάει ιδιαίτερα στον αγροτικό κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μας είπε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα ζήταγα και ονομαστική ψηφοφορία για αυτό το θέμα, αν ήθελα να προκαλέσω δηλαδή φασαρία μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν θέλουν. Τι να σας πούμε. Εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Ναι, είμαστε εκτιμήσεις συζητάμε. Μα όχι, προς Θεού. Αλλά όταν, ξέρετε πολύ καλά, όταν μιλάμε με έναν άνθρωπο, με δύο ανθρώπους, με τρεις ανθρώπους, μπορούμε και προσεγγίζουμε και τις επιθυμίες, το next plan, το επόμενο βήμα. Γιατί δεν είναι απλώς ένα κουτσοπολιό στα πέριξ ενός κόμματος. Είναι σημαντική η πολιτική συσχετισμή. Και υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται να έχει κάνει ένα μικρό βήμα πίσω, μια ελαφρά στροφή, και να αποφεύγει αυτήν την δυναμική παρέμβαση για αυτά που συμβαίνουν και με αφορμή τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, την οποία βεβαίως έχει αποκηρύξει, αλλά δεν το έχει κάνει πρώτο θέμα. Υπάρχουν και τόσα άλλα θέματα που πρέπει να ιεραρχηθούν. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στην περιφέρεια, οι νοικοκυρέοι που έχουν χωράφια από εδώ και από εκεί, κατακαιρματισμένος ο ελληνικός κλήρος, μικρός, δεν έχουμε τις κλικάβες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, εκτός από τη Θεσσαλία, είναι μικρός ο κλήρος. Και οι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Νομίζω ότι κάποιοι θα δυνατούν να πληρώσουν, να καταβάλουν αυτά που τους ζητά η εφορία. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Γεγονός είναι το πολύ μεγάλο που κρατάμε και αξίζει η ανάγνωση του ρεπορτάζ, γιατί αλλιώς να το κουβεντιάζουμε, αλλιώς να διαβάσουμε, είναι αυτό που είπατε. Τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, ποιους, προς τα πού θα πάει, προς το κέντρο ή προς το άκρο, ή να επιχειρήσει και προς τα δύο. Είναι στο σχέδιό του αυτό. Δεν είναι πολύ βέβαιη ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να πάει να κινηθεί με τόση ευκολία προς το κέντρο ή προς την κεντροδεξιά, όπως ο ίδιος λέει. Μην ξεχνάμε ποιο είναι το πολιτικό του παρελθόν. Από την πολιτική άνοιξη προέρχεται και ανθρώπους από την πολιτική άνοιξη έχει επιλέξει να έχει και γύρω του. Και αυτό που ήθελα να πω. Αν επιτρέπετε, από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη προέρχεται. Μετά ήρθε η πολιτική άνοιξη.
Ναι, το οποίο θα είναι και αυτό ενδιαφέρον. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην οικονομία, είναι μητσοτακική στην οικονομία και της πολιτικής άνοιξης όσον αφορά την κοινωνική της και την πολιτική της προσέγγιση. Έτσι. Το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και τρομακτικό βέβαια. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ πάντα πολλές αναγνώσεις στην έρευνα και στα ρεπορτάζ σας. Επιμένω ότι το Unfollow δεν έχει έρθει ακόμα στα Χανιά και σήμερα μου είπαν ότι θα είναι αύριο στα Χανιά. Πρέπει να το συζητήσουμε με την υπεύθυνο διανομής μας αυτό. Καταλαβαίνω γιατί. Μας το έχουν πει σε 6 κέντρα, επομένως. Νομίζω μάλλον ότι θα είναι. Κάπως κάτι έχει γίνει. Δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε και για την πληροφορία. Γιατί είναι ένα περιοδικό που μας αρέσει να το διαβάζουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια.